Καλησπέρα. Το ποδόσφαιρο πολλές φορές είναι σκληρό αλλά δίκαιο και έτσι σκληρά και δίκαια μας τιμώρησε σήμερα όταν η ομάδα μας έχοντας προβάδισμα 2-0 κατάφερε να μην το διαχειριστεί με ωριμότητα και να έρθει αυτή η ισοφάριση. Δεν μ' αρέσει συνήθως να κατηγορώ τους παίκτες μου και ξέρετε πολύ καλά ότι δεν το κάνω σχεδόν ποτέ. Όμως, με στενοχωρεί το γεγονός ότι δείξαμε μια πειθαρχία γυρίζοντας η ομάδα αρκετά πίσω χωρίς να έχει τέτοια εντολή. Χαλαρώσαμε στα μαρκαρίσματά μας και υποεκτιμήσαμε τον αντίπαλο μετά από αυτό το 2-0. Πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας, πρέπει να πάρουμε το μήνυμα από αυτόν τον αγώνα και να μας κάνει πιο σοφούς και όριμους σε ό,τι αφορά το πώς πρέπει να διαχειριζόμαστε ένα παιχνίδι. Συνεχίζουμε. Εγώ θεώρησα, μάλλον παρέταξα μια ομάδα ίδια με το τελευταίο παιχνίδι, προσδοκώντας ότι θα έχει την ίδια πειθαρχία στο παιχνίδι της και την ίδια οργάνωση στο παιχνίδι της. Αναμένουμε μια λογική κόπωση, αλλά αυτή περιμέναμε να βγει μετά τα μέσα του δεύτερου ημιχρόνου που θα φρεσκάραμε την ομάδα. Αυτό ήταν το όλο σκεπτικό. Ο Αστέρας αρχής γενομένης από εμένα έχει ισορροπία στα συναισθήματά του. Ούτε πετάει στον ουρανό όταν κερδίζει, ούτε πέφτει στα πατώματα όταν χάνει. Ένα αυτό. Δεύτερον, αντιμετωπίζουμε με πολύ μεγάλο σεβασμό τον κάθε αντίπαλο και θεωρώ ότι κάπου αυτό χάθηκε σήμερα. Γι' αυτό είμαι λίγο στενοχωρημένος και εκνευρισμένος με τους παίχτες, γιατί χάσαμε το σεβασμό μας στον αντίπαλο. Από εκεί έπειτα οι στόχοι. Έχουμε πει από την αρχή της χρονιάς ότι θέλουμε να καταφέρουμε κάτι παραπάνω από απλά μια απλή συμμετοχή στα play-off και απλά ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο μας φέρνει τόσο νωρίς στις υποχρεώσεις. Αυτό έχουμε οριοθετήσει εμείς σαν στόχο. Δεν παρεκκλίνουμε από αυτό. Αλλά δεν πρέπει να παρεκκλίνουμε από τη συμπεριφορά που έχουμε από το ένα παιχνίδι στο άλλο. Και αυτό έγινε σήμερα και το πληρώσαμε. Σήμερα το πρωί είχε πόνο στη μέση ο Κοζίνσκι και γι' αυτό έγινε αυτή η αλλαγή. Καταρχήν πιστεύω ότι έγινε ένα πολύ ενδιαφέρον και θεαματικό παιχνίδι. Και με suspense. Εμείς δεν ξεκινήσαμε καθόλου καλά το παιχνίδι. Βρεθήκαμε έτσι απρόβλεπτα να πω πολύ νωρίς το σκορ δεχόμενοι 2 γκολ. Αυτό δημιούργησε μεγάλο πλεονέκτημα για την ομάδα του Αστέρα και μεγάλο δισαβαντάζ για μας. Προσπαθήσαμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα στο παιχνίδι μας. Νομίζω ότι αντιδράσαμε πάρα πολύ καλά, ότι είχαμε πολύ καλή εικόνα μετά τα 2 γκολ που φάγαμε. Είχαμε ευκαιρίες. Το να καταφέρουμε να ισοφαρίσουμε σε μια έδρα όπως είναι του Αστέρα και με την ποιότητα που έχει, αυτό δίνει πολύ μεγάλη αξία στην προσπάθεια που κάνανε οι παίκτες. Και θέλω να τους δώσω συγχαρητήρια γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντικό για μας που καταφέραμε και γυρίσαμε το παιχνίδι. Και στο τέλος νομίζω ότι το 50 ευρώ στη ρουλέτα είχε ο Αστέρας τις ευκαιρίες, είχαμε κι εμείς. Και νομίζω ότι αν έμπαινε κάποιο γκολ, ίσως ήταν άδικο για κάποια από τις δύο ομάδες. Πάντα την εικόνα ενός παιχνιδιού ή μιας ομάδας την καθορίζουν πολλοί παράγοντες. Η αξία, ας πούμε, για παράδειγμα, της ομάδας και η ποιότητα που έχει. Αλλά πάντα παίζει σημασία και η συμπεριφορά του αντιπάλου. Αυτό αφορά στις ομάδες. Γιατί είναι ένα παιχνίδι που ο καθένας από εμάς κοιτάζει από τη μεριά τη δικιά του να αξιοποιήσει τα θετικά πράγματα που μπορεί να κάνει η ομάδα του, περιορίζοντας τα θετικά πράγματα του αντιπάλου. Αυτό συμβαίνει κάθε Κυριακή. Άρα για μένα σημαντικός παράγοντας πάντα, είτε είναι υπέρ μας αυτό, είτε είναι κατά μας, γιατί μπορεί να παίξουμε μια ομάδα που να μας εγκλωβίσει και να μην έχουμε καλή εικόνα κι εμείς. Παίζει σημαντικός παράγοντας είναι πάντα η συμπεριφορά του εκάστοτε αντιπάλου. Εμείς μετά που βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, αλλάξαμε την τακτική μας. Η επιλογή μας να πιέσουμε ψηλά τον Αστέρα, αποδιοργανώνοντας και χαλώντας την οργάνωση του παιχνιδιού. Αυτό νομίζω ότι το κάναμε πάρα πολύ καλά οι παίχτες μου και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Παίρνοντας μετά τις μπάλες, και εμείς σαν ομάδα είμαστε μια ομάδα που προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο, έχουμε την ικανότητα να δημιουργήσουμε και σε οργανωμένο παιχνίδι αλλά και σε γρήγορες επιθέσεις. Πήραμε τον έλεγχο και την ψυχολογία του παιχνιδιού
μέσα από αυτό το παιχνίδι. Το πιστέψαν και οι παίχτες και μέσα από αυτή τη διαδικασία πιστεύω ήρθε η εικόνα και το αποτέλεσμα. Αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο κατά τη γνώμη μου. Και επειδή θέλει χρόνο και οριμότητα για να αλλάξει επίπεδο και να πάρει για πρωτάθλημα, η πίεση είναι διαφορετική. Δεν είναι εύκολο να το λέμε, αλλά δεν είναι εύκολο να το κάνουμε στην πράξη. Και θέλει χρόνο και υπομονή. Αλλά στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται. Αρκεί να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις να υπάρχει υπομονή. Τα Γιάννα δεν μπορούν να πάνε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί δεν έχουν αυτή τη στιγμή τα δεδομένα, κυρίως ας πούμε τα οικονομικά, για να το κάνουν αυτό. Ο Αστέρας, αν δούμε την αφετηρία του πριν 10 χρόνια και που έχει φτάσει, νομίζω ότι έχει κάνει πολύ σπουδαία και σταθερά βήματα. Αυτά θα πρέπει να τα συνεχίσει και μέσα με υπομονή θα δείξει πότε η ομάδα είναι όριμη από όλες τις απόψεις, για να μπορεί να εξυπηρετήσει και αυτόν τον στόχο. Ο οποίος, επαναλαμβάνω, για μένα δεν είναι καθόλου εύκολος, γιατί το παιχνίδι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο σε όλες τις παραμέτρους.